Για να επισκεφτούμε έναν δικτυακό τόπο, έχουμε ήδη αναφέρει πως αρκεί να κάνουμε ένα κλικ στη γραμμή διεύθυνσης και να πληκτρολογήσουμε το URL του. Με τα πρώτα γράμματα που πληκτρολογούμε, αμέσως από κάτω εμφανίζονται οι δικτυακοί τόποι, των οποίων η διεύθυνση συμφωνεί με αυτά τα γράμματα που πληκτρολογήσαμε. Εάν θέλουμε παραδείγματος χάρη να επισκεφτούμε τον αρμπετικό.gr, αρκεί να κάνουμε ένα κλικ σε αυτό το σημείο. Και ο δικτυακός τόπος εμφανίζεται στην οθόνη μας. Ένας άλλος τρόπος να επισκεφτούμε έναν δικτυακό τόπο είναι να χρησιμοποιήσουμε το κουμπί του ιστορικού. Το ιστορικό είναι αυτό το κουμπί. Κάνοντας ένα κλικ επάνω του, εμφανίζεται ένα παράθυρο στα αριστερά. Στο οποίο εμφανίζονται οι δικτυακοί τόποι, τους οποίους έχουμε επισκεφτεί τις τελευταίες 14 ημέρες. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να αλλάξει και σε αυτήν θα αναφερθούμε σε επόμενο μάθημα. Οι δικτυακοί τόποι που εμφανίζονται είναι ομαδοποιημένοι, δηλαδή αυτές οι σελίδες αφορούν τον δικτυακό τόπο ενώ αυτή η σελίδα τον δικτυακό τόπο InfoLearn. Εάν θέλουμε να επισκεφτούμε την InfoLearn και συγκεκριμένα αυτή τη σελίδα, κάνουμε απλώς ένα κλικ επάνω της. Ένας άλλος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε το μενού Αγαπημένα. Κάνοντας ένα κλικ στα Αγαπημένα, εμφανίζονται οι διευθύνσει των δικτυακών τόπων, τους οποίους εμείς έχουμε προσθέσει σε αυτή τη λίστα. Στα Αγαπημένα θα αναφερθούμε σε επόμενο μάθημα. Προς το παρόν θα επισκεφτούμε έναν δικτυακό τόπο, χρησιμοποιώντας τα αγαπημένα και συγκεκριμένα τον .in.gr. Κάνοντας ένα κλικ εδώ. Ο δικτυακός τόπος του .in.gr εμφανίζεται στην οθόνη μα. Το κουμπί του ιστορικού μπορούμε να το κλείσουμε από εδώ ή ξανακάνοντας κλικ σε αυτό το σημείο. Άλλος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε το αναπτυσσόμενο πλαίσιο, το οποίο εμφανίζεται αν κάνουμε κλικ σε αυτό το βέλο. Κάνουμε λοιπόν ένα κλικ εδώ και στη συνέχεια μπορούμε να επιλέξουμε τη διεύθυνση του δικτυακού τόπου, χάρη google.com. Ο τελευταίος τρόπος που θα δείξουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε το μενού αρχείο. Κάνουμε ένα κλικ στο μενού αρχείο και στη συνέχεια ένα κλικ στην εντολή άνοιγμα. Στο παράθυρο που εμφανίζεται πληκτρολογούμε τη θέση του δικτυακού τόπου που θέλουμε να επισκεφτούμε. Και στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί άνοιγμα. Και ο δικτυακός τόπος εμφανίστηκε στην οθόνη μας.